ξεκινήσουμε, συγκεντράει και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ιάσονης Χαλκιδικής Αντίστασης σήμερα 21 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2018, μέρες εβδομάδας, Τετάρτη και ώρα 18:46. 17:46. Συνέρχεται στην αρχική συνεδρία στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιωαννικού Βεραχώρας Αγίου Οδοδρόμου μετά από πρόταση του Προέδρου κ. Πέτρου Παναγιώτη, η οποία νόμιμα και πρόθεσμα εκδόθηκε σε καθένα Δημοτικό Σύμβουλο, στους Προέδρους Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Ιωαννικού Βεραχώρας Αγίου Θεοδόρου Μυθμίας, στον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας της Σύνης, στον κ. Δημαρχό, παρακαλεί τον Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου να εκδοθεί το κατάλογο του παρόντου. Ο Δημάρχος, ο κ. Γκέμις, παρόν. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ. Πέτρου Παναγιώτη, παρόν. Ο κύριος Βλάσης Ευάγγελος παρόν, ο κύριος Γεωργίου Αθανάσιος παρόν, ο κύριος Τιμής Μιχαήλ Απών, ο κύριος Τιμής Φίλιππος παρόν, η κυρία Κορδαλίσσα, η κυρία Παρούσα, ο κύριος Νικολάου ο κύριος παρόν, ο κύριος Παντελέου Κωνσταντίνος παρόν, ο κύριος Παπαθανασίου Αθανάσιος παρόν, ο κύριος Τέρας Σωτήριος Απών, η κυρία Πρωτοπαπά Μαρία Παρούσα, ο κύριος Ράτης Πυρίδων παρόν, ο κ. Ρουμελιώτης Γιώργιος παρόν, ο κ. Σακελαρίου Αναστάσιος παρόν, ο κ. Σπύρου Κωνσταντίνος παρόν, ο κ. Στάμου Γιώργιος απών, ο κ. Παύλου Παύλος απών, ο κ. Πρωτονεκάριος Δημήτρης παρόν, ο κ. Βαρελάς Παναγιώτης απών, ο κ. Γεωργίου Χαράλαμπος απών, ο κ. Λογοθέτης Κωνσταντίνος παρόν, ο κ. Μουζάκης Αθανάσιος παρόν, ο κ. Δρόσκορης Κωνσταντίνος παρόν, έπειτα. Απών. Ο κύριος Κοφινάς Ηλίας, παρόν. Κυρία Θεοδόρου Αγγελική, ακούσα. Ο κύριος Πέτρου Θεοδωρός, παρόν. Ο κύριος Ασημακόπουλος Χριστός, παρόν. Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, κυρία Βενετσάνου Ελένη, παρούσα. Ο κύριος Κωνσταντής Αριστείρης, παρόν. Ο κύριος Δήμου Κωνσταντίνος, παρόν. Ο κύριος Κίκας Ιωάννης, απών. Καλησπέρα και πάλι. Πριν το πούμε στα θέματα της σημερινής σας διάταξης, κάποιος δημοτικός συμβούλος θέλει να τοποθετήσει κάτι, κάτι να ρωτήσει. Να προχωρήσουμε στα θέματα της σημερινής. Εγώ στο συμβούλιο προσήλθε ο κύριος Γκίκας Ιωάννου. Κύριε Ασημακόπουλε. Και μετά ο κύριος Γεωργίου. Μέσα εδώ τα της περιοχής μας είναι ότι το τοπικό παράρτημα της Επιτροπής Εθνικής Αντίστασης του Βεραχώρας την άλλη εβδομάδα, την άλλη Κυριακή στις 4 του μήνα στο πνευματικό κέντρο του Δήμου μας στις 11 το πρωί θα κάνουμε την ετήσια εκδήλωση που κάνουμε για την ΕΠΟΝ. Η ΕΠΟΝ είναι η οργάνωση των νέων, η οποία την περίοδο που είχαμε τους κατακτητές Γερμανούς, Ιταλούς και Βούλγαρους στη Βόρειο Ελλάδα, στρατεύτηκε στην υπηρεσία των μεγαλύτερων να υπερασπιστεί και αυτό την πατρίδα του, έτσι με τις δυνατότητες που έχει μια νεολαία βέβαια. Έτσι. Στην εκδήλωση λοιπόν σας καλούμε να δείτε. Θα υπάρχει και αρχιακό υλικό και να κάνουμε, να ενημερώσουμε όσο μπορούμε τους νέους. Και να πούμε και στη νέα γενιά που σήμερα είναι τα παιδιά μας, των περισσότερων που είμαστε εδώ και στη νεολαία, ότι όλοι έχουν χρέος να υπερασπίζονται την πατρίδα τους και να μην το ξεχνάνε. Αυτό είναι το ένα θέμα που ήθελα. Εκείνο που θέλω όμως να πω και είναι πιο σοβαρό, είναι άλλη διάσταση βέβαια, είναι το εξής. Ότι την Δευτέρα και Τρίτη συνέρχεται στην Πελοπόννησο, στην Τρίπολη, το αναπτυξιακό συνέδριο που κάνει η κυβέρνηση και που γι' αυτό σίγουρα έχει ενημερωθεί ο Δήμος εδώ της πόλης μας και βέβαια λογικά θα συμμετάσχει και όλα, ελπίζω μετά από αυτά που θα πω, αν θέλει όμως να απαντήσει κάποια. Σε αυτό το αναπτυξιακό συνέδριο της κυβέρνησης
αναπτυξιακό όπως λέγεται και περιφερειακή ανάπτυξη είναι θέματα η ενέργεια, η επέκταση φυσικού αερίου, η αγροτική ανάπτυξη, έργα υποδομής, τουρισμός, διαχείριση απορριμμάτων κλπ. Εδώ η περιφέρεια Πελοποννήσου, να μην ξεχνιόμαστε, στηρίζει αυτή την εκδήλωση. Αλλά και διαφωνεί και αντιπαρατίθεται εκεί ο Περιφερειάρχης, έχει και αυτό τα δικά του, για το ποιος θα έχει τον πρώτο λόγο στη διαχείριση, στα παρά και τα λοιπά. Εκεί εδώ ελπίζουμε ότι ο Δήμος θα πάει και τα λοιπά, και θα ήθελα να ρωτήσω έτσι μερικά πράγματα. Για την ενέργεια, ας πούμε, που θα ακούσουμε εκεί πέρα, γιατί δεν ξέρω, εγώ δεν μπορώ να παρεμπλήσω, δεν έχω κληθεί δηλαδή επίσημα, ελπίζω να είμαι απ' έξω, θα δούμε. Ας πούμε για το ρεύμα, το άγχος ας πούμε είναι να έχουμε φτηνό ρεύμα για το λαό ή ξέρω εγώ για να συνεχίσουν και να αυγατήσουν τα κέρδη των επιχειρηματιών. Αλλά και οι βιομήχανοι ζητάνε φτηνό ρεύμα για να παράγουν, λένε. Και είναι αίτημα και απέτηση των βιομηχάνων για φτηνότερο ρεύμα. Αντίθετα για μας δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν θα το ρωτήσει και τι θα σκεφτεί ο κύριος Δήματος. Για τα κατασκευαστικά. Φτιάχνονται εθνικοί δρόμοι. Γίνονται κάποια έργα. Αλλά αυτά τα έργα είναι γιατί, για να κερδίσουν αυτοί που φτιάχνουν τους δρόμους. Αυτά είναι η ανάπτυξη, δηλαδή αυτή είναι η ανάπτυξη που έχουμε δηλαδή για τις κατασκευές, για τον τουρισμό. Τι τουρισμός θα είναι, δηλαδή ας το πούμε έτσι. Οι εργαζόμενοι, οι κάτοικοι του Δήμου του Τρακίου πάνε διακοπές να γνωρίσουν και αυτή την υπόλοιπη Ελλάδα, να ξεκουραστούν 10 μέρες γιατί κουράζονται, γιατί δουλεύουν όλο τον χρόνο, γιατί και να μην δουλεύεις και πάλι έχεις ανάγκη να φας 10 μέρες κάπου. Και αυτό στον τουρισμό τι γίνεται, τι θα πούμε, γιατί τι ξέρουμε. Επιδοτήσεις στους μεγαλοκατασκευαστές ξενοδοχείων πεντάστερων και τετράστερων δίνονται σε αυτούς. Αλλά γιατί, για να φέρουν ξένους ή αν πάμε εμείς για να μας δάρουν. Για τον τουρισμό των απλών ανθρώπων, των εργαζομένων, τι θα γίνει. Για τη διαχείριση απορριμμάτων. Υπάρχει σήμερα η τεχνολογική δυνατότητα και η επιστημονική βάση να γίνουν τα απορρίμματα κερδοφόρα προς όφελος του λαού. Θα γίνουν με διαχείριση κρατική και υπεύθυνη, έχει τέτοια κατεύθυνση. Σήμερα η περιφέρεια ή η κυβέρνηση δίνει κάποιο τέτοιο τόνο. Όχι. Τι τόνο δίνει. Να τα πάρουν κάποιοι όμιλοι, α, β, γ, να τα διαχειρίζονται και να φτάσουν τα απορρίμματα, δηλαδή αυτό που πληρώνουμε φόρο γιατί είναι ανταποδοτικός, να αναγκαστούν να το διπλασιάσουμε, δεν ξέρω πού θα φτάσει. Να διπλασιαστεί ο φόρος σε βάρος των κατοίκων, δηλαδή γιατί θα γίνει διαχείριση απορριμμάτων από ιδιώτες. Αυτοί δεν επενδύουν, δεν πάνε να κάνουν δουλειά εκεί πέρα για τα συμφέροντα τα δικά μας. Επίσης για την ανεργία στην πόλη μας και που φεύγουν τα παιδιά μας άλλα για Αθήνα, άλλα για εδώ και άλλα είναι άνεργα και άλλα είναι με 20 ευρώ στις καφετέριες ή από εδώ και από εκεί, θα ακούμε τίποτα. Για τους μισθούς που έχουμε, που δεν επαρκούν ούτε για τα απαραίτητα, θα πούμε τίποτα σαν Δήμο. Τις συντάξεις, η μισή Ελλάδα, η μισή από το σύνολο των 2.300 εκατομμυρίων παίρνουν κάτω από 500 ευρώ σύνταξη. Δεν ξέρω αν τα βλέπετε τα νούμερα, τα παίζει και η τηλεόραση, δεν ξεπά, δεν είναι δικά μου. Αυτά, εγώ δεν είχα να πω κάτι άλλο, επειδή το θεώρησα αυτό, επειδή πιστεύω ότι η αναπτυξιακή πορεία της Πελοποννήσου για την επόμενη πενταετία, δεκαετία, προφανώς και μας αφορά. Και γι' αυτό τα αναφέρω. Και ο Δήμος μας, λοιπόν, σε αυτή την κατεύθυνση θα πάει, έτσι πιστεύω, και τι θα πει. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, θα σεβαστώ. Με τη συζήτηση όπως οι προβληματολόγια και
μεγάλο θέμα. Πάρτε πρωτοβουλία η αρχηγή των συνδυασμών και μετά εμείς να ανοίξει ένα τέτοιο θέμα, διότι βλέπουμε ότι πλέον το Λουτράκι έχει γίνει και ευρύτερη περιοχή προορισμός για πολύ συγκεκριμένες μέρες. Και αν αυτές τις αριθμίσουμε, η προσωπική μου άποψη. Στο Συμβουλίο προσήλθε η κυρία Θεοδόρα Αγγελική και ο κύριος Παύλου Παύλου. Και αν αυτές τις αριθμίσουμε, θα δούμε ότι είναι καθαρά Δευτέρα, σαφώς, τα Θεοφάνεια, 1 Μαγιά, 15 Αύγουστο, 8 Σεπτέμβρη κλπ. Και βεβαίως να πω και να δεχθώ ότι έχουμε παρατείνει, έχουμε καταφέρει να παρατείνουμε πολύ ελάχιστο χρόνο κατά ένα μήνα την καλοκαιρινή σεζόν. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα όντως μεγάλο θέμα και αν καταφέρουμε και συνομιλούμε και καταφέρουμε σαν πολιτικά όντα να το πω, να τολμήσω να το πω με την έννοια ότι ζητάμε την ψήφο για να πάμε πιο πέρα τον τόπο, τότε θα πρέπει να είμαστε κάτω από ένα κοινό παρονομαστή που λέγεται συνεννόηση, που δυστυχώς αυτή δεν την έχουμε αντιληφθεί και δεν νομίζω ότι υπάρχει, γιατί αμέσως μετά θα αποδείξω το ότι κάθε άλλο παρά συνεννόηση υπάρχει. Όταν προεκλεγήκαμε το 2014 είχα την τύχη να προτείνω το τεχνικό πρόγραμμα της δικής μας δημοτικής αρχής. Είχα την τύχη λοιπόν να προτείνω με τον Δημάρχο σαφώς, να προτείνω το τεχνικό πρόγραμμα και του 2015 και του 2016 και του 2017. Μέσα σε αυτά υπήρχαν κάποια έργα τα οποία για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικά. Έργα τα οποία έχουν να κάνουν με την αξιοποίηση της περιοχής και έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη της περιοχής και όχι μόνο. Ένα θα πω δύο-τρία, αλλά ένα φαντάζομαι ότι είναι το πιο σημαντικό. Έχει να κάνει, αγαπητοί συνάδελφοι, με την αποκατάσταση της διάβρωσης στα δύο πάρα πολύ επικίνδυνα σημεία, τα οποία αντιμετωπίζει η περιοχή της λίμνης Βουλιαγμένης. Τα έχω εντοπίσει, τα έχω πει πάρα πολλές φορές. Κατά της δικής μου θητείας, τα είχα συμπεριλάβει από την πρώτη στιγμή, είχα συγηθεί και πραγματικά είχαν μπει στο τεχνικό πρόγραμμα με ένα συμβολικό ποσό, έτσι ώστε να ξεκίναγε κάποια μελέτη για να μπορούμε να δούμε πώς μπορούμε να αποκαταστήσουμε τα δύο κομμάτια τα οποία αυτή τη στιγμή είναι άκρως επικίνδυνα. Είναι το κομμάτι από τον Παπαδημητρίου μέχρι του κύριου Ματά και το άλλο είναι από τον κύριο Καραβούλη έως το στενό το οποίο έχουμε τη Μεγάλη Παλήρια. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην γνωρίζει το τι συμβαίνει εκεί. Αν ένας βρεθεί και μου πει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, εγώ αύριο το πρωί θα παραδώσω την παρέτηση στο Προεδρείο. Την παρέτηση μου την ολοκληρωτική και από την έδρα μου και το φύλλο. Δεν μπορεί να βγαίνει από το πρόγραμμα των τεχνικών έργων για το τρέχον έτος, για το 2018. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν ξέρω πόσο θα πρέπει να το φωνάξω και δεν ξέρω πόσο θα πρέπει να το υποστηρίξω. Θεωρώ ότι άμεσα σε επόμενη αναθεώρηση και αναμόρφωση του προϋπολογισμού ή του τεχνικού προγράμματος θα πρέπει οπωσδήποτε η μελέτη αυτή, η οποία δεν μπορεί να την εκπονεί στην κυβέρνηση, είναι πάρα πολύ ειδική, μόνο λιμανολόγοι, θα πρέπει να μπει με νέο κωδικό και όχι να σταθεί στο κωδικό όπως τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και να προχωρήσει. Είχαμε κάνει μια προσπάθεια με την τεχνική υπηρεσία, με τον προϊστάμενο Δημήτρο Μακρύδη, να πάρουμε μια πρώτη άποψη από έναν λιμνατολόγο, τον κύριο Γιασμίν, ο οποίος με 15-16.000 ευρώ θα μπορούσε να μας δώσει τη σφραγίδα διαμέσου της μελέτης, έτσι ώστε να προχωρήσουμε και να αποκαταστήσουμε αυτά τα κομμάτια. Αυτά τα κομμάτια σήμερα είναι άκρως επικίνδυνα, παραλαμβάνω και δεν θα πάψω να το παραλαμβάνω, διότι θα θρηνήσουμε θύματα. Ο δρόμος, ο παραλιακός, έχει μείνει κατά το 1/3, εφαπτόμενα να βλέπουμε λόμενους και θα προχωρήσουμε πολύ πιο πέρα. Το κύμα έχει φάει την άσφαλτο και έχει κάνει κάτι μεγάλες, αρκετά μεγάλες κουφάλες που αν ένα όχημα πατήσει λίγο προς την άκρη θα το δούμε να είναι μέσα στη θάλασσα. Δεν μπορώ όμως να διανοηθώ και να
σκεφτόμε ποια λογική βγήκε, βγήκε να το πω ή μελέτη, διότι δεν είναι έργο, εφόσον υπάρχει μια συνέχεια. Μα ο Δήμος δεν είναι ότι μόλις αλλάζουν οι αντιδήμαρχοι, οι δήμαρχοι θα πρέπει να αλλάζουμε και τίτλους ή και έργα. Αυτό δεν είναι ένα έργο το οποίο έχει να κάνει με μένα, λέω ότι εξυπηρετεί κάποια χτήματά μου και κλπ. Δεν θα πάνε ένα χτήμα κάτω. Έχω μόνο κατά νου ότι η Λίμνη ήταν και είναι ένας τόπος και ένα σημείο προορισμού. Αφού γεμίσει πρώτα η Λίμνη, να το μεγαλώσω λίγο και να υπερβάλλω, μετά γεμίζει το Λουτράκι. Δεν ξέρω γιατί δεν ρίγνεται το «δεν ρίγνουμε» και «δεν ρίγνεται» και όλοι οι συνάδελφοι το βάρος και πολύ περισσότερο η αφηγή των συνδυασμών. Γιατί δεν το φωνάζετε ότι θα πρέπει να το τελειώσουμε το τελικά αυτό. Θα πρέπει να παρέμβουμε και είναι εύκολο να παρέμβουμε. Και για να σας, για να δώσω και ακόμα την ανακολουθία την οποία έχουμε και μεταξύ μας στην αντισυνονοησία, γιατί σας λέω ότι τα έχω εδώ όλα τα προγράμματα και τα τρία προγράμματα μνημονεύουν μέσα το έργο, το φετινό δεν το μνημονεύει. Δηλαδή τα προηγούμενα τρία που αυτό το ίδιο Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε ναι, να γίνει μελέτη και να προχωρήσουμε στο έργο. Ήμασταν υπεύθυνοι πριν τρία χρόνια και τώρα δεν είμαστε υπεύθυνοι, ότι ήταν αναγκαίο και τώρα δεν είναι αναγκαίο. Κατά αυτό λοιπόν τον τρόπο θίγω αυτό το θέμα και θέλω να πιστεύω και θα, ότι σε επόμενα δημοτικά συμβούλια, τουλάχιστον να μην φάμε πάρα πολύ χρόνο, θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να βάλει τον τίτλο μέσα και να προχωρήσει μελέτη. Όμως σε αυτήν την αποκατάσταση της ζημιάς θα μπορούσε άνετα να είχαμε προβεί όπως και πίεζα και δεν έχω καταλάβει και ακόμα γιατί δεν το καταφέραμε, να γίνει τουλάχιστον η παραλιακή ζώνη η οποία μπορεί κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί ως λωρίδα αυτοκινητοδρόμου ή ως πεζοδρόμου όπως ο νόμος ορίζει. Αυτό πραγματικά δεν το έχω καταλάβει γιατί δεν το έχουμε ξεκινήσει να το κάνουμε και οι ευθύνες ξεκινούν πρώτα από μένα. Άρα λοιπόν θα πρέπει άμεσα να δούμε αγαπητοί συνάδελφοι και όσοι έχουν την ευθύνη, την ευθύνη της διαχείρισης. Θα πρέπει λοιπόν να κάτσουμε κάτω και να δούμε την παραλιακή ζώνη, διότι αυτή από μόνη της, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν χρειάζεται ούτε καν να αποζημιώσει ο Δήμος. Και με τη βοήθεια, το έχουμε ξαναπεί εδώ μέσα, με τη βοήθεια του κ. Δόσφορη, του κ. Παπαδημητρίου και κάποιων τόπιων, τιμή του κ. Λογοθέτη, δεν ξέρω ποιοι, γνωρίζουμε τους ιδιοκτήτες, μπορεί να γίνει πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει. Όμως έγινε και δεν είμαι κατά. Δεν είμαι καθόλου κατά, πιστέψτε με, δεν έχω προσωπικά με κανένα. Όμως έγινε η πρόσκληση ορίων, η πρόσκληση υπόδειξη ορίων για το Φλάμπουρο με έγγραφο το οποίο έφυγε στις 13-12 και με εδώ πρωτοκόλλο 27-13. Δηλαδή, προκειμένου ο Δήμος να προβεί στη σύνταξη πράξη αναλογισμού για τη διάνοιξη της ζώνης της παραλίας στο Φλάμπουρο. Δεν έχω κανένα πρόβλημα σε αυτό. Για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού. Φεύγουμε για να σας δώσω, να δώσω λίγο το στίγμα. Γιατί δεν κάνουμε πρώτα τα άκρως αναγκαία και πάμε σε δύο άλλες διαδικασίες οι οποίες αυτή την ώρα δεν χρήζουν κυρία μισότητας αν θέλει. Αυτό θα σας παρακαλέσω αν θέλει κάποιος να μου το απαντήσει, κανένα πρόβλημα δεν έχω. Για όνομα του Θεού. Η ανάπτυξη μιας περιοχής θα πρέπει σαφώς σε κάθε περίπτωση να έχει την παραλιακή ζώνη, να έχει την προσβασιμότητα, να έχει όλα αυτά τα οποία απαιτεί. Αλλά γιατί δεν προβαίνουμε πρώτα στη σύνταξη αυτής της πράξεως και μετά να πάμε και στην Οφλάβουρ, να πάμε και στη Στραβά, να πάμε και στη Στέρνα, να πάμε και στις περιοχές του Αγίου Θεοδόρου, αν υπάρχουν κλπ. Αυτό όμως το οποίο διαπιστώνω δεν είναι τίποτα άλλο από την πολιτική ανακολουθία. Γι' αυτό ήθελα λίγο να το θίξω αυτό το θέμα και το θίγω όσο πιο γερμα μπορώ. Ούτε φωνές, ούτε τυπανοκρουσίες, ούτε διδικίες, ούτε απλά πολιτικές τάσεις είναι και πολιτικές τοποθετήσεις το πώς βλέπω εγώ τα πράγματα και το πώς βλέπει κάποιος άλλος τα πράγματα. Δεν ξέρω αν αυτό, κλείνοντας αυτό το μικρό κομμάτι, είναι
μια ταπείνωση της περιοχής, που το πιστεύω ακράδαντο ότι είναι ταπείνωση της περιοχής, διότι πραγματικά δεν μπορεί, ας πούμε, να τρέξει ένας χρόνος και πάμε τους 14 μήνες συν αυτό, συν το κομμάτι το οποίο έχει υποστεί βλάβη, να μην μπορούμε να το έχουμε ήδη εξασφαλίσει όσον αφορά την αποκατάσταση της βλάβης. Ξέρουμε ότι έχουν γίνει πάρα πολλά ατυχήματα και δεν έχουμε θρηνήσει και εκεί ανθρώπους. Και δεν μπορώ εγώ να κατανοήσω, αγαπητοί συνάδελφοι, σε καμία περίπτωση το ότι ναι, πρέπει να δώσω μία μελέτη έξω του Ρούμπου. Πληροφορήθηκα του Γρηγόρη του Ρούμπου, ο οποίος ήταν αξιόλογος μελετητής, για να τρέξω να πάρω τα 700 χιλιάρικα για την οδοπία που καλώς κάναμε και εγώ και λίγο δεν τα κάναμε. Ενώ αυτή τη μελέτη μπορούσαμε να την κάνουμε διαμέσου της τεχνικής υπηρεσίας και τα χρήματα, τα μισά, τα 17 χιλιάρικα να τα δίναμε για αυτή τη μελέτη που είναι ειδική μελέτη που αναβάλουν και θέλει με το λόγο. Άρα λοιπόν, αν κάποιος θα με πείσει, ας με πείσει. Όμως δυστυχώς τα πράγματα δείχνουν ότι υπάρχει ανακολουθία και αυτό δεν ξέρω αν πραγματικά θα μας οδηγήσει σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Και ένα δεύτερο σημείο το οποίο δεν το είδα πάλι στο τεχνικό πρόγραμμα είναι η εφαρμογή του σχεδίου πόλησης παραχωρημένους χώρους. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η παραλιακή ζώνη έχει πάρα πολλούς χώρους οι οποίοι έχουν παραχωρηθεί στο Δήμο με την έκδοση αδείας ή με την παραχώρηση κάποιες ουδετικής πράξης. Δεν το καταλαβαίνω γιατί και αυτό δεν υπάρχει. Επίσης έχει αφαιρεθεί να μπει ως τίτλος και επαναλαμβάνω ότι ως τίτλος δεν έχει καμία αξία αν δεν προχωρήσει η διαδικασία της μελέτης ή η αποκατάσταση του πέτρινου κτηρίου στην Περαχώρα για τη δημιουργία του Λαυρωτικού Μουσείου. Αυτό είναι ένα χρόνιο αίτημα, το γνωρίζουμε όλοι, δεν το καταλαβαίνω γιατί με πολύ ελάχιστα χρήματα δεν μπορούμε να προβούμε σε μία μικρή μελέτη και να διαθέσουμε και λίγα χρήματα έτσι ώστε να έχουμε ένα χώρο ενός λαογραφικού μουσείου που αυτή τη στιγμή το έχει κάνει ιδιώτης, το έχει κάνει ο πρώτος μου ξάδερφος, έχει σε έναν ιδιωτικό χώρο δημιουργήσει ένα λαογραφικό μουσείο, δεν ξέρω αν θα ονομαστεί κατά τον νόμο, κατά τη διαδικασία, όμως έχει έναν ιδιωτικό χώρο, έχει πάρει πάρα πολλούς φίλους και συνδημότες και συγγενείς, έχει δημιουργήσει όλο αυτό το κομμάτι το οποίο μπορεί να υποστηρίξει ένα αερογραφικό μουσείο. Και ο Δήμος τρέχει πίσω από έναν ιδιώτη, ενώ ο Δήμος πρέπει να ήταν αρρωγός, πρέπει να ήταν πρωτοπόρος, έτσι ώστε να διευρύνει τον πολιτισμό του, να διευρύνει το πλαίσιο αυτό το οποίο θα έχει να δώσει στον επισκέπτη, στον τουρίστα μας. Δυστυχώς και αυτό σαν τίτλο δεν το είδα καθόλου. Είχαμε μιλήσει με την τεχνική υπηρεσία, δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Πρόεδρε, όταν λίγο χρόνο αν θα μου δώσει ακόμα, εντάξει. Είχα μιλήσει πριν φύγω με την τεχνική υπηρεσία ότι θα πρέπει άμεσα να προβούμε στη μελέτη της, για την αποκατάσταση του πάρκου Δεξαμενής Μάτση. Δεν το είδα μέσα στον προϋπολογισμό, διότι μπορούσαμε να το δούμε και ως εργασία. Δυστυχώς δεν το είδα. Εάν όμως έχει μπει και δεν το έχω δει, κάποιος να με διακόψει, να μην το αναπτύξω. Πάρα πολλά χρόνια έχουμε πει τι θα γίνει με αυτό το χώρο. Θα πρέπει να κάνουμε μια μελέτη που να μπορέσει να μας διασφαλίσει και να μας υποστηρίξει ότι ο χώρος θα μείνει αναλύοντος όσον αφορά το φυσικό του, την φυσική του υφή και να μας υποδείξει το πώς πρέπει να γίνει μια περίφραξη, τι αντικείμενα θα απομακρυνθούν μέσα από αυτό το χώρο, πώς θα είναι διαφορετικό στο θέατρο, πώς θα δημιουργήσουμε κάποια σημεία τα οποία θα είναι φιλικά και θα είναι τέτοια έτσι ώστε να μαζέψουμε λίγο και τον κόσμο το καλοκαίρι. Δυστυχώς ούτε αυτό το είδα. Αυτό το οποίο είδα είναι να δημιουργείται ένα πεζοδρόμιο στην Υβίκο, το οποίο πραγματικά και εκεί δεν έχω καμία αντίρρηση να γίνει ένα πεζοδρόμιο.
Σαφώς θα είναι ένα τελείως αναπόλουθο σε αυτό το οποίο υποστηρίζω. Και αυτό που έχω υποστηρίξει πάρα πολλά χρόνια. Θα υποστηρίξω το έργο και την τελική υπηρεσία. Αυτό όμως που δεν καταλαβαίνω είναι το πώς εγώ, αφού διαθέτω μία δραχμή, 5.000, 10.000, 15.000, είτε τα παίρνω από κάποια εργολαβία, την οποία στον χρόνο, είτε έχω μια εξειδικευμένη εργολαβία, την οποία την δίνω σε έναν εργολάβο, είτε την κάνω μόνος μου αυτεπιστασία, σε κάθε περίπτωση χρειάζεται μια μικρή δαπάνη. Γιατί δεν ξεκινάω σωστά και προγραμματισμένα, γιατί δεν πάω να κάνω τα πεζοδρόμια, να ρυθμίσω τα πεζοδρόμια στην Αγίου Φανούλη που κάναμε, στο Μαργέτη που τα έχουμε αφήσει κατά αυτόν τον τρόπο, στο έλεος του Θεού. Και αν θέλετε να πάμε και στην Οικονόμου, στη βιβλιοθήκη, περπατήστε τη σας, προκαλώ τον οποιοδήποτε να πάει στη βιβλιοθήκη στην Οικονόμου να περπατήσει στα πεζοδρόμια, είναι σε χώμα. Προκαλώ όποιον θέλετε από εδώ μέσα, δεν ξέρω αν έχετε περπατήσει τη γειτονιά μου πάνω στην Σολομό, είναι χώμα, δεν υπάρχουν πεζοδρόμια. Και δεν τόλμησα ποτέ να βάλω ούτε μια πλάκα. Αυτό δεν το λέω με την έννοια ότι υπάρχει σκοπιμότητα, απλά το λέω για την ακολουθία και το λέω για το μη προγραμματισμό. Δεν μπορώ δηλαδή να σκεφτώ σε καμία περίπτωση ότι η μία δημοτική αρχή τελειώνει ή ο ένας απερχόμενος αντιδήμαρχος, ένας δήμαρχος τελειώνει σε ένα σημείο και ξεκινάει κάτι δικά του. Γι' αυτό και βρισκόμαστε σε δεινή κατάσταση θα έλεγα, γι' αυτό και δεν θα προχωρήσουμε εάν δεν υπάρξει συνεννόηση. Γιατί δεν σκεφτήκατε να βάλετε στο καινούριο τεχνικό πρόγραμμα που επαναλαμβάνω, είχα την τύχη να είμαι εδώ ή να κάνω παρεμβάσει με διάφορη περιπτώσει, να προτείνω και εγώ άλλα η τεχνική υπηρεσία. Επαναλαμβάνω και θα το λέω πάντα, τα γνωρίζει όλα αυτά τα θέματα. Να πεζοδρομήσουμε παράδειγμα την ουδητήδα μα κοινού έω την Αιγαίου. Δεν γνωρίζω ότι το καλοκαίρι εκεί έχει ένα τεράστιο πρόβλημα με τα μηχανάκια, με τα αυτοκίνητα. Εκεί που περπατάει ο πεζό, εκεί που περπατάει το μωρό με το καρότσι, εκεί περπατάει και το αυτοκίνητο, εκεί περπατάει και το μηχανάκι. Και πέρσι θα επισημάνω ότι ούτε καν την κλείσαμε κατά την είσοδο στην Αιγαίο, στη Συμβολή Αιγαίου με την Ποσειδόνα, της Ρούλας της, στον καφέ. Προσέξτε, γιατί αυτά είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Είχα κάνει την παρατήρηση απέναντι από το Πευκάκι, κάθε ζώνη ασφαλείας, κάθε θηλιά. Έπεσε ο βράχος που έχει αλλήλων, αυτός ο βράχος που έπεσε εκεί. Αν έπεφτε σε ένα αυτοκίνητο ή σε έναν άνθρωπο, τότε θα καταλαβαίναμε πόσο υπεύθυνη και πόσο κοστίζει μια ζωή έναντι όλων αυτό. Επίσης δεν είδα στο τεχνικό πρόγραμμα, Πρόεδρε, τελειώνω, ένα διευθυντή, σημάδι ακόμα. Δεν είδα τα λέω όλα μαζί γιατί αφορούν το τεχνικό πρόγραμμα και τελειώνω. Τώρα, παρεμβάσεις πρέπει να κάνω με τους κόμπους, με το ΚΤΕΛ και λοιπά, θα τα κάνω σε επόμενο συμβούλιο, το καταλαβαίνω. Σε επόμενο, επαναλαμβάνω το χρόνο. Πρόεδρε, δεν είδα τα ρέματα. Δεν είδα ρέματα, δεν υπάρχουν εργολαβίες είτε στον προϋπολογισμό με κωδικούς εργασίας ρεμάτων. Πρόεδρε, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Προσέξτε τα και εσείς αύριο το πρωί θα πρέπει να επιληφθείτε του θέματος. Τα ρέματα είναι πάρα πολύ σημαντικά και οι εργολαβίες των ρεμάτων, ξέρετε τι έγινε στην Ελευσίνα, δεν θέλουμε να κουνηθεί και σας λέω να ανέβετε και στο ρέμα της Κάρπας να δείτε τι συμβαίνει. Το ρέμα της Κάρπας, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι κλειστό. Δεν εκβάλλει εκεί και δεν υπάρχει φυσική ροή όπως υπήρχε. Έχει κλείσει εδώ και δύο χρόνια. Δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας και πώς συμπεριφέρεται το ρέμα έναντι της ευρύτερης περιοχής. Πού εναποθέτουμε τα σκουπίδια παρανόμως στο σημείο επάνω, μέχρι το σημείο που ενώνει την επαρχιακή μας οδό, δεν υπάρχει και υπάρχει εκβολή που δεν τελείται. Έχουν μπαζώσει ψηλά και δεν υπάρχει. Με πήγαν περαγορίτες και δεν πίστευα στα μάτια μου. Η τεχνική υπηρεσία νομίζω το ξέρει, θα πρέπει να επιληφθούμε για να καθορίσουμε την πραγματική ροή του ρέματος. Κύριε Πρόεδρε, τελειώνοντας, δεν θα απασχολήσω ούτε για το τυχείο του Κολυλιάκου στην Περακόρδο, ούτε γιατί θα τα πούμε σε επόμενο συμβούλιο. Απλά ήθελα να επισημάνω, με χαρά είδα στην Οικονομική Επιτροπή να ορίζεται δικηγόρος έτσι ώστε να επιληφθεί του θέματος της κυκλοφοριακής μελέτης του μοντέλου.
μουσείο, ενώ δηλαδή τις αγορές αυτών, γιατί πραγματικά υπήρχε ένα μικρό πρόβλημα, αλλά δυστυχώς και αυτά έγιναν με μια καθυστέρηση 4 ετών και με μια εγκληματική χρονοκαθυστέρηση, οπότε αν για μια αγορά 7-8 χιλιάδων ευρώ δεν μπορούμε να λύσουμε τα θέματα και περιμένουμε 4-5 χρόνια, φανταστείτε το πόσο πρέπει να περιμένουμε από εδώ και πέρα να κάνουμε ένα μουσείο, το οποίο το μουσείο είναι από την εποχή του Παύλου του Παύλου, του Δημάρχου του Παύλου του Παύλου, που το λέγαμε, το ξαναλέγαμε, έχει δεσμευτεί η περιφέρεια και διότι δεν μπορεί επίσης να μην υπάρχει μουσείο στην περιοχή μας. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Άρα εφόσον έχει οικονομική επιτροπή λάβει υπόψη της να βάλει δικηγόρο, είναι στη σωστή κατεύθυνση, αλλά τουλάχιστον να μην πάμε προεκλογικά και το καπηλευτούμε εντελώς διαφορετικά. Και κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα μόνο μία ερώτηση να κάνω τελευταία, επειδή είδα ότι καθαρίστηκε ο χώρος μπροστά από το κολυμπητήριο και πολύ καλά κάνατε. Ήθελα να ρωτήσω αν οι ελιές οι οποίες βγήκαν, πόσες είναι τον αριθμό, γιατί αν θυμάμαι εγώ καλά πρέπει να ξεπερνούν τις 25-30, αν υπάρχει απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο, διότι είναι μάρτυρες όλο το Δημοτικό Συμβούλιο όταν πήγαμε να ανοίξουμε την Αγία Φανωρίου για 3 πέφτα, τι έγινε. Έγινε ολόκληρη κόλαση μόνο στους εισαγγελέας που πήγαμε και αναγκαστήκαμε να μιλήσουμε λίγο σκληρά. Και γιατί αυτές οι ελιές, εφόσον δεν τις σεβάστηκε κάποιος, είναι για να δημιουργηθεί μια τέτοια ελιά, ρε παιδιά. Είναι μια ελιά 100-200 χρόνια, 150 χρόνια. Δεν μπορούσαμε να τη βάλουμε στο όριο. Πού πήγαν? Έχουν πει στο όριο του ακινήτου. Τι έχουν γίνει αυτές, για όνομα αυτό θα πρέπει λίγο να μας δοθεί μια απάντηση. Θα σας δοθεί απάντηση. Απλώς το πέφτω δεν υπήρχε. Έχει πιο καλό ξύλο. Ο Πεύκος πρόεδρε, και ο Πόνος, εάν τη βάλει, το βάλεις όπως έβαλες, ενώ το μπορείς. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Άλλο, που λέτε ότι έγινε μασάρια. Άλλο, το Πεύκο είναι η αδειοδότηση, είναι βασικό, είναι άλλο πράγμα. Έτσι, ελιά δεν είναι. Με αυτή την έννοια, με την έννοια του... Εντάξει, δεν είπα εγώ να μην πάρουμε σε ελιάς καθόλου. Στο Συμβούλιο προσήθηκε ο κ. Χαράλαμπος, ο κύριος Τιμής Μιχαήλ. Είχε ο κύριος Μουσάκης στο λόγο. Μήπως προκύψε από εδώ. Καλησπέρα και από μένα, κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κύριε και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Συντιμότητες. Πράγματι και εγώ είχα μείνει ότι τα ρέματα είχαν καθαριστεί. Τώρα ακούω για το ρέμα της κάρπας. Και βέβαια ήθελα να ρωτήσω και για τις ελιές αυτές. Θα μας απαντήσει ο κύριος Αντιδήμαρχος. Λοιπόν, το ρέμα της κάρπας μας το καθαρίσει ο στρατός τώρα το καλοκαίρι. Την 5η 25 πρώτη του 18 έχουμε κι άλλη σκάρπα. Την 5η στις 25 πρώτη του 18 και στο διοικητικό συμβούλιο που έγινε για τον LPO, από ό,τι παρακολούθησα και από τα μέσα της ενημέρωσης, ήταν όλοι οι θεσμοί, το Διοικητικό Συμβούλιο και ήταν και η Αντιπεριφερειάρχης εκεί, η κυρία Νικολάκου. Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, επειδή κάθισα και είδα το βίντεο, μας είπε μια σημαντική επικοδομητική συνάντηση για ένα μείζον θέμα το οποίο απασχολεί τον τελευταίο χρόνο το Δήμο μας, και αυτό είναι οι τσούπρες, όπως ξέρετε, του. Και έγινε μια κοινή προσπάθεια για τις τσούπρες. Και έγινε μια κοινή προσπάθεια, λέει, για τις τσούχτρες, οι οποίες επισήμανε ότι θα έχουμε πάλι πρόβλημα. Σε 10 μέρες, από ό,τι μας είπε, θα είναι έτοιμοι να λύσουν τα θέματα κυρίως διαδικασιών για να προχωρήσουν. Και βέβαια δεσμεύτηκε εδώ η περιφέρεια για την επίσυρση αυτών των διαδικασιών και την έβρεση χρηματοδότησης για τα δίχτυα, για την αντιμετώπιση του φαινομένου, όπως και για τη μίσθωση τοπικών ψαράδων, όπως υπόθηκε. Βέβαια, αυτό το πρόβλημα είχε συζητηθεί και στις αρχές του Οκτώβρη του 2017 και από τότε υπήρχε η δέσμευση ότι θα προσπαθήσουν να βρουν χρήματα για να διαθέσουν ως κονδύλια για δίχτυα. Πάμε λίγο πιο πίσω, βέβαια. Το Μάιο του 2017 έγινε και ένα συνέδριο εδώ,
τουριστικό, παρουσία της θαλάσσιας βιολόγου του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών. Όλοι θυμόμαστε την κυρία Ζερβουδάκη που είπε πως βραχυπρόθεσμα μέτρα μπορούν να ληφθούν για την προστασία των λιωμένων την τρέχουσα θερινή περίοδο, δηλαδή για το 2017. Βέβαια εκεί δεν έγινε κάτι, προφανώς από ό,τι φαίνεται ίσως υπήρχαν προβλήματα σε επίπεδο συνεννόησης και συνεργασιών. Και το Μάιο 31/5 έγινε και θέμα και στην Ελληνική Βουλή, είχε συζήτηση η Ελληνική Βουλή για την προστασία του Κορινθιακού από τις Τούρκες. Και θέλω να ρωτήσω το Δημοτικό Συμβούλιο και κύριε Δήμαρχε, αν έχετε κάποια ενημέρωση από την Περιφέρεια για τις 10 μέρες που δεσμεύτηκε η κυρία Αντιπεριφερειάρχης μετά τις 25/1/2018 για αυτό το θέμα, αν βρέθηκε η περιβόητη αυτή χρηματοδότηση του Αναστητήτο και αν υπήρξαν, αν σας έχουν ενημερώσει αν υπάρχουν άλλοι τρόποι αντιμετώπισης του φαινομένου. Και βέβαια θα πρέπει να μας πούν και οι κύριοι βουλευτές οι οποίοι φέρανε το θέμα στη Βουλή τι έχει γίνει με αυτό. Γιατί ξέρετε ότι ο καιρός περνάει, μπαίνουμε στο Μάρτιο και ακόμα είμαστε χαμένοι στα συνέδρια και στις βαρύγδουπες δηλώσεις. Αποτελέσματα θέλουμε και κινήσεις, όλοι μαζί, για το καλό, για το καλό μας. Αποτελέσματα θέλουμε και κινήσεις που αν όχι θα λύσουν το πρόβλημα κύριοι, θα το ελαχιστοποιήσουν, έτσι. Και πράγματι η ανησυχία του κόσμου και των επιχειρηματιών είναι έκδηλη και βέβαια οι ανταγωνιστές μας, ακούγεται, ότι σε τουριστικές περιοχές τρίβουν τα χέρια τους. Όπως και τα ΜΜΕ που θα αρχίσουν να γράφουν πάλι, αποτρέποντας έτσι τον κόσμο να επιτρεφτεί το λουτράκι. Πρέπει κύριε Δήμαρχε να δούμε τι θα κάνουμε, να τρέξουμε να προλάβουμε, να θείτε στη συνεννόηση. Αν δεν έχετε έρθει με την περιφέρεια, για να μην μας προλάβουν οι εξελίξεις. Αν έχετε κάτι, παρακαλώ να μας ενημερώσετε. Ένα δεύτερο θέμα που θέλω. Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, και ενώ είχαμε αποχωρήσει, συστάναμε για τον προϋπολογισμό. Εμείς, όπως ξέρετε, δεν ψηφίσαμε, απήχαμε από τον προϋπολογισμό και αποχωρήσαμε. Παρακολουθώντας λίγο το βίντεο, άκουσα τον φίλο μου τον Ηλία τον Κοφινά να μας λέει ότι θα πρέπει, αν κάποιος καταψηφίσει τον προϋπολογισμό, θα πρέπει να καταθέτει ένα δικό του προϋπολογισμό, μια δική του πρόταση. Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Πραγματικά πρώτη φορά ακούω ότι αν εγώ καταψηφίσω τον προϋπολογισμό θα πρέπει να φέρω πρόταση. Θέλω να ξέρετε ότι δεν συμφωνώ προσωπικά μαζί σας με αυτή την τοποθέτηση κύριε Κοφινά, γιατί στο παρελθόν δεν ξέρω και δεν έχω παρακολουθήσει αν τυχόν έχετε καταψηφίσει προϋπολογισμό και αν έχετε καταψηφίσει, αν έχετε φέρει πρόταση. Και βέβαια ο προϋπολογισμός όπως ξέρουμε είναι το μείζον. Εγώ καταψηφίζω. Αυτή είναι η άποψή μου κύριε. Το καταψηφίζω. Δεν είμαι υποχρεωμένος όμως να φέρω καμία πρόταση. Για να κάνεις δικό σου προϋπολογισμό και να φέρεις πρόταση, θα πρέπει να έχεις μια υπηρεσία από πίσω, έτσι. Η δημοτική αρχή και η εκάστοτε δημοτική αρχή θα πρέπει να έχει μια υπηρεσία. Εσύ προφανώς δεν φέρατε προϋπολογισμό, γιατί συμφωνήσατε. Δηλαδή, αν απήχατε, θα είχατε φέρει. Τέλος πάντων. Και βέβαια, εδώ από ό,τι είδα, συμφωνεί και η φίλη μου η κυρία Πρωτόκοπα, συγχαίρει τον κύριο Κοφινά. Γιατί λέει, πράγματι αυτή είναι η σωστή θέση της αντιπολίτευσης και ψηφίζω, αλλά κάνω κριτική. Αυτό νομίζω ότι προσωπικά για μένα το θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ εύστοχο. Πολύ ωραία, κυρία Πρωτοπάπα. Εγώ το δέχομαι ότι συμφωνείτε με τον κύριο Πρωτοπάπα, με τον κύριο Κοφινά, που εγώ διαφωνώ. Όμως να σας υπενθυμίσω κάτι, που εσείς ψηφίζετε πάντα. 4/12 του 2012, έγκριση απολογισμού 11, ισολογισμού 11. Καταψηφίσατε, κυρία μου. Αυτό που λέτε ότι εσείς ψηφίζετε. 2013 Δημοτικός Προϋπολογισμός. Κυρία Πρωτόπαπα, καταψηφίζει τον προϋπολογισμό. Ψηφίζει μόνο τα έσοδα. Άρα κυρία Πρωτόπαπα, επειδή τα πρακτικά όταν ήσασταν στην αντιπολίτευση και ομιλούσατε είναι αδιάψευτος μάρτυρας, θα πρέπει πριν ομιλείτε να σκέφτεστε τι έχετε να πείτε και τι έχετε πράξει. Ένα άλλο θέμα που θέλω να πω κύριε Πρόεδρε, θέλω να ρωτήσω, στις 16 Δευτέρου του 2018 υπάρχει μια απόφαση Δημάρχου για 1.364 ευρώ για την εκτέλεση του αποκριάτικου παιδικού πάρτι την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου του 2018 στο Πνευματικό Κέντρο Λουτρακίου
με ψυχαγωγικές δραστηριότητες στους φίλοι μουσική Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας. Θα ήθελα να ξέρω, ποιοι είναι αυτοί και τι έκαναν. Οι φίλοι μουσικής που πήραν το αποκριάτικο πάκι, οι φίλοι μουσικής Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων. Η μία εκ των τριών θέσεων συνεργάτηδα δημάρχου στην κυρία Τσιτσοπούλου Σωτηρία του Κωνσταντίνου. Θα ήθελα να ευχηθώ καλή δουλειά στην κυρία συνεργάτηδα. Είναι καινούργια από ό,τι φαίνεται και καλή δύναμη να έχει. Κύριε Πρόεδρε, κάτι άλλο θα επανέλθω. Είπατε. Κυρία Τσιτσοπούλου Σωτηρία του Κωνσταντίνου, συνεργάτηδα του δημάρχου. Υπάρχει κάτι άλλο να πω, κύριε Πρόεδρε, αλλά ξέρω ότι είναι ο Σύμβουλος με ήδη από καθυστερή σχολή. Κύριε, έχεις δύσκολο να πεις που φυλάστε μετά, κύριε Θεσμίδη. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους σας. Και επειδή πραγματικά έχουμε ένα θέμα το οποίο είναι σοβαρό και πιστεύω ότι πολλοί από τους που έχουν έρθει σήμερα, τους δημότες να παρακολουθήσουν το Συμβούλιο, πιθανόν να πρέπει να συνοδεύσουμε. Δεν θα απαντήσω στον κύριο Κουσέντα, αλλά με ευχαριστήριο και έκανα αυτή την τοποθέτηση, γιατί έχω μια διαφορετική αντίληψη πώς είναι ο προβληματισμός, ποια πρέπει να είναι η θέση της Δημοτικής Αρχής, ποια θέση της πολίτευσης και τι πρέπει να κάνουμε στο μέλλον. Δεν σημαίνει ότι όταν στο παρελθόν, εγώ εντάξει το 2002 που στα δημοτικά έδρανα, που κάποιες στιγμές μπορείς να έχεις ψηφίσει ένα προεκλογικό, έχεις καταψηφίσει, να έχεις κάνει προοδεύσεις σε συγκεκριμένα κομμάτια. Το κύριο Παύλου στην τετραετία που ήταν δημοτικός δήμαρχος, είχαμε πολλές φορές αντιπαράθεση. Αυτό όμως δεν έχει καμία σχέση με το τι στάση πρέπει να κρατάει ένα δημοτικό σύμβουλο απέναντι στον προϋπολογισμό. Και το κυριότερο, εντάξει, να έχουμε πάντα τη γνώση μας ότι αυτός ο προϋπολογισμός βγαίνει πρώτα και κύρια από υπηρεσίες μέσα σε ένα γενικό σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής. Αν εμείς στην πορεία διαφωνούμε με αυτό το σχεδιασμό ή δεν εκπληρώνονται οι στόχοι, όπως ο κύριος Γεωργίου προηγουμένως έκανε κάποιες παρατηρήσεις, να έρθουμε εδώ πέρα, να τις βάλουμε και να δούμε τι μπορούμε να διορθώσουμε. Αυτό το ξεπερνάω, δεν απαντάω στον κύριο Κουσάκη. Μια μικρή τοποθέτηση. Εγώ θα ήθελα πραγματικά, λόγω του σημερινού Δημοτικού Συμβουλίου, εκ μέρους της Διοίκησης του Νοσοκομείου της Κορίνθου, να ευχαριστήσω όλο τον Δήμο Λουτρακίου και όσους παρευρήθηκαν ή όσοι έχουν δει τα αποσπάσματα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και όσα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ήταν παρόν, στον πρώτο δημόσιο απολογισμό του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Κορίνθου. Αυτό μας ευχαριστεί, εντάξει, μια προσπάθεια δύο χρόνων να γίνει δημόσια πια, να την ακούσουν όλοι οι δημότες, να δώσουν τις επισημάνσεις και μπορώ να πω ότι στην ιστοσελίδα του Δήμου από την Πέμπτη έχει αναρτηθεί ο απολογισμός και όποιος δημότης θέλει να τον βρει μπορεί να πάει στην ιστοσελίδα του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Κορίνθου και να τον διαβάσει. Θα ήθελα να σας μεταφέρω ότι τη Δευτέρα θα γίνουν, υπάρχει το άνοιγμα με ένα καινούργιο αξονικό τομογράφο στο νοσοκομείο της Κορίνθου προσφορά του Ιδρύματος Νιάρχου και το άνοιγμα της ψυχιατρικής κλινικής που θα τεθεί σε λειτουργία μέσα στο Μάρτιο μήνα. Έτσι, την Δευτέρα το πρωί θα υπάρξει από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας όχι τα εγκαίνια με τις κορδέλες, απλώς ένα άνοιγμα της πόρτας σε δύο νευραλγικούς χώρους για ένα νοσοκομείο που για πρώτη φορά τόσο στον νομό μας αλλά και σε επαναλαμβανικό επίπεδο ένα δευτεροπάθημο νομαρχιακό νοσοκομείο ανοίγει μια ψυχιατρική κλινική. Ένα τελευταίο ζήτημα το οποίο κοινοποιήθηκε και στον Δήμο, συγκεκριμένα στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και επειδή αναφέρθηκε ο κ. Μπουζάκης και από ό,τι είδα στο email έχει σταθεί και μια πρόσκληση για μια ημερίδα το Σάββατο όσον αφορά το φαινόμενο τσούχρης κορινθιακού πατραϊκού κόλπου. Είδε στην υπηρεσία του Λιμενικού Ταμείου αποστάθηκε μια έρευνα όπως ζητήθηκε από το Λιμενικό Ταμείο για το φαινόμενο τσούχτρες τι περιστατικά ήταν στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Θέλω να σας αναφέρω μόνο πραγματικά ότι οι ενήλικες ήταν 28 άτομα στην περίοδο Μάιο-Σεπτέμβριο μήνα και παιδιατρικά περιστατικά 20. Και να γνωρίζουμε πάντα ότι η αντιμετώπιση αυτών των περιστατικών γίνεται όπως είναι το πρωτόκολλο αντιμετώπιση των αλλεργιών. Αυτά έχουν πάει και νομίζω ότι πρέπει να
νοσοκομείο προσπαθεί να συμβάλλει σε αυτή την έρευνα που κάνει το Λιμενικό Ταμείο με τα περιστατικά τα οποία αντιμετώπισε στην περίοδο που ουσιαστικά την καλοκαιρινή. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο, αν και θα μπορούσαμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε ή να διαπιστώσουμε θετικά ή αρνητικά. Πάντως εγώ έχω να πω ότι οι υπηρεσίες του Δήμου για μια ακόμα φορά και ο Δήμος μας ανταποκρίθηκε στις καταβατικές υποχρεώσεις του. Και το λέω υποχρεώσεις γιατί αν έχετε δει σε όλη την Κορινθία φουντώνει το καρναβαλικό πια αίσθημα. Δηλαδή γίνονται καρναβάλια σε όλους τους Δήμους, γίνονται καρναβάλια και σε επιμέρους ενότητες δημοτικά διαμερίσματα. Θα πρέπει όμως μια πρόταση την οποία το παρελθόν είχα κάνει, αν θέλουμε την περαιτέρω επιτυχία του καρναβαλιού πραγματικά να ανεβαίνει σε διαφορετικά επίπεδα, κύριε Δήμαρχε, κύριε Σεγκυνάριου, εσείς που είστε υπεύθυνος αντιδήμαρχος, θα πρέπει να φτιαχτεί πια η λεγόμενη καρναβαλική επιτροπή. Να δοθεί ένας χώρος, εκεί να μπουν να διπλαισιώσουν όποιοι ενδιαφέρονται, ώστε να καταφέρουμε τον χρόνο το καρναβάλι να βγει μέσα, όχι να τη γράψουμε την Πάντρα, δεν λέω σε καμία περίπτωση αυτό, αλλά να βγει πραγματικά μέσα από μια επιτροπή δημοτών, μέσα από και να ζητήσουμε τη συνδρομή του Δήμου, ώστε να αυξήσουμε και τις μέρες και τις εκδηλώσεις και την ποιότητα πιστεύω πάντα ότι ανεβαίνει κάθε χρόνο. Σας ευχαριστώ. Εγώ σε κύριε παρακαλώ, ο κύριος Τιμής Μιχάλης έχει το λόγο. Κύριε Δήμαρχε, πολύ πρόσφατα προχθές ενημερώθηκα για την πρόσληψη της κυρίας Τριτσοπούλου Σωτηρίας και η κυρία Παπακοσταντίνου. Τελικά, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, ο λίγο κρυφίος και ο λίγο φωτογραφικός καταφέρατε να προσλάβετε την προστατευόμενη νέη σας ως ειδική σύμβουλο του Δήμου. Βεβαίως είναι ειδική σύμβουλος. Ο Δήμαρχος έχει αδυναμία στην κυρία Παπακοσταντίνου. Βεβαίως εσείς θα πείτε ότι είναι θέμα δικό σας. Και βέβαια είναι θέμα δικό σας το να προσλαμβάνετε ειδικούς συμβούλους. Σε όλη αυτή τη διαδικασία, αγαπητοί συνάδελφοι, γιατί όσο υπήρχε ο νόμος 3584 του ΕΦΚΑ, η κυρία ειδική σύμβουλος δεν μπορούσε να προσληφθεί στη θέση αυτή, γιατί δεν είχε όσο ίσχυε. Δεν είχε τα προσόντα. Έχει μία επάρκεια, δεν έχει κανένα πανεπιστημιακό πτυχίο, είτε ή. Αλλά δυστυχώς το ρουσφετρολόι των κρατούτων, το 2011 φαίνεται προφανώς κάποιος ήθελε να βολέψει και στο νόμο 3979 προέβλεψε ότι μπορεί να πάρουν και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εμπειρία και λέει, προσέξτε να δείτε τι λέει. Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση εντός παρένθεσης δημοσιεύσης, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κλπ. Ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκής γνώσης και σημαντική εμπειρία ανάλογα με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας. Κύριε Δήμαρχε, καταρχήν θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ταυτόχρονα με την αίτηση της κυρίας ειδικής συμβούλους υπήρξαν και άλλες αιτήσεις που προφανώς υπάρχουν πολλά. Αν αυτό είχε δοθεί μια δημοσιότητα θα υπήρχαν πολλές αιτήσεις γιατί είναι πολλά παιδιά με πανεπιστημιακής μόρφωσης και άνεργα στο Δήμο μας
που θα ενδιαφερόντουσαν για αυτή τη θέση, αν υπήρξαν και άλλες αιτήσεις. Θα σε απαντήσω, εγώ ολοκληρώσατε, θα κάνεις... Όχι, έχω κι άλλα, αλλά για αυτό για να συνεχίσω. Όχι, δεν... Υπήρχαν άλλες αιτήσεις. Θα απαντήσω συνολικά. Θεωρώ ότι η δική σύμβουλη δεν έχει κανένα προσόν. Και η επιλογή που κάνατε ήταν τελείως ατυχής. Ιδιαίτερα δε, αν υπάρχουν και άλλες αιτήσεις, γιατί αυτό εγώ το έμαθα εχθές. Και δεν επιλέξατε νέους, άνεργους, με πανεπιστημιακή μόρφωση από το Δήμο μας, τις συμπολίτες μας, είναι τραγική η απόφασή σας αυτή. Επίσης, επειδή εγώ ξέρετε κύριε Δήμαρχε και για τις εκατελείας συζητήσεις ότι εγώ το θέμα αυτό δεν θα το αφήσω. Θα ήθελα να μου πείτε, επειδή εδώ στην Ειδική Σύμβαση Εργασίας στο άρθρο 4 υπάρχει μία ασάφεια, το ωράριο εργασίας θα ορίζεται σύμφωνα με τις ανάγκες των οργάνων όπου απευθύνεται το συμβουλευτικό της έργο και γενικότερα των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου για την έφερη λειτουργία του. Θέλω να μου πείτε, θα δουλεύει, θα προσέρχεται στο γραφείο ή θα είναι ελεύθερη όπως νομίζει. Και το τελευταίο, θέλω να ενημερώσετε το Δημοτικό Συμβούλιο για το... για πόσα λεφτά, πόσες θα είναι οι αποδοχές του μηνιαίου στις κυρίες. Γιατί έχω ακούσει ότι αυτές οι θέσεις είναι περίπου στα 1.200-1.300 ευρώ το μήνα. Και απλώς έτσι να πω ότι τελικά από μία οικογένεια δεν μπορεί όλοι να αμείβονται από το Δήμο. Δηλαδή αυτό έπρεπε να σας κάνει να το προσέξετε τόσο πολύ, ώστε να μην φτάσετε σε αυτό το σημείο. Τρία είναι, πρώτον η μισθοδοσία, δεύτερον οι ώρες που θα δουλεύει, γιατί εγώ έχω σκοπό σε κάθε Δημοτικό Συμβούλιο να σας ρωτάω να μας λέτε και το έργο της. Δηλαδή τι έργο έκανε και μάλλον να κάνω και την τελευταία ερώτηση. Από τις 7 του μήνα μέχρι σήμερα, οι πληροφορίες μου, κύριε Δήμαρχε, ξέρετε τι λένε, ότι είναι ελάχιστες οι ώρες που έχει έρθει εδώ. Στις 7 του μήνα, πρώτη του μήνα θα πληρωθεί. Τι θα πληρωθεί, δηλαδή πώς θα πληρώνεται. Αυτά να εξηγήσετε εδώ, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τελειώσατε, κύριε Θοδωρού. Να επανέλθω, καλησπέρα σε όλους σας, καλή ξανακοστή. Στο Συμβούλιο προσήλθε ο κύριος Δόσκολης Κωνσταντίνος. Να γυρίσω στο θέμα των μεδουσών, γιατί τα νούμερα του κύριου Κοφινά είναι πολύ μικρά αυτά που πήραν στο νοσοκομείο σε αντίθεση με αυτά που καταγράψαμε στο κέντρο υγείας τόσο και το 2016 όσο και το 2017. Υπάρχει διπλασιασμός των κρουσμάτων μεταξύ των δύο ετών αυτών. Η πλειονότητα των λιωμένων που συνήλθηκαν ήταν τον μήνα Ιούλιο και Αύγουστο. Αν ο μέσος όρος του 16-57, αν θυμάμαι καλά, ο μέσος όρος, επί δύο μήνες, για το 2016, για το 2017 είναι 114. Το σύνολο των προσληφθόντων για το 2016 είναι 154 περίπου και 260 είναι για τους μήνες τους καλοκαιρινούς, βασικά τους δύο, του 2017. Υπάρχει μια μεγάλη μερίδα παιδιών, υπάρχει μια μεγάλη μερίδα που αντιστοιχεί στο 35% των προσερχομένων, είναι άτομα που δουλεύουν και που αναγκαστήκανε να πάρουν άδεια, που σημαίνει δεν είναι ο τουρισμός η πρώτη μάστιγα, είναι το εργασιακό, το οικονομικό κόστος και βέβαια κάποια άτομα βρεθήκανε να παραμείνουν
με ουλές. Όλη η λαπιστά τα στοιχεία είναι θλιβερά, γιατί υπάρχουν ακόμη τσούφτες στην παραλία, εγώ που περπατάω καθημερινά, ακόμη και σήμερα. Σήμερα μπορεί να μην έχει, πάντως έχει, τα καδιαστήματα έχει. Άρα έπεται συνέχεια, δηλαδή πάμε αυξητικά και θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά μέρη με το όλο θέμα. Και τα δεδομένα που σας ανέφερα, έχω σκοπό να τα καταθέσω στο Πανελλήνιο Συνέδριο της Γενικής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε. 260 περιστατικά ήταν τους δύο μήνες Ιούλιο και Αύγουστο του 2017 και 158-154 άτομα. Τα επί καταγεγραμμένα, χωρίς να λύσουν υπόψη οι αλλαγές που έγιναν στα ίδια αυτά άτομα, για επιπλοκές με φυσαλίδες, με εξελιώσεις, με μολύνσεις και υποτροπές. Ευχαριστώ πολύ. Στην Περαχώρα υπάρχει ένα δημοτικό κτίριο που στεγάζει το δημοτικό ιατρείο. Νομίζω το ξέρετε. Αυτό έχει ένα κεντρικό σύστημα θέρμανση. 2-3 χρόνια τώρα δεν δουλεύει. Είτε πεθαίνει, είτε πάει. Γιατί? Το γιατρό της Περαχώρας. Ανήκει στο Δήμο. Δεν έχει πετρέλαιο, δεν έχει τίποτα. Δεν έχει λειτουργήσει 2 χρόνια, μήπως παραπάνω. Δεν έχει λειτουργήσει ο ΛΕΔ, δεν λειτουργήσει τίποτα. Πηγαίνουν οι ασθενείς εκεί πέρα και έχουν μια σόμπα, μια σομπίτσα ο γιατρός εκεί και αν κάνει. Γιατί δεν λειτουργεί? Ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Θα αρχιστώ μόνο σε ένα θέμα που έχω να πω, γιατί σέβομαι απόλυτα τους συνδημότες μας που έχουν έρθει εδώ για κάποιο ειδικό θέμα. Όμως, ωστόσο, υπάρχουν και εργασίες του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πρέπει να στηρίξουμε. Ήθελα να ρωτήσω τον πρόεδρο της ΔΕΙΑ, ποια είναι η σχέση εργασίας του κ. Μπεκιάρη Κωνσταντίνου. Επειδή διαβάζοντας κάποια πρακτικά στο Δημοτικό Συμβουλίο, είδα ότι τον αναφέρετε ως ειδικό σύμβουλο. Αν είναι λοιπόν ειδικό σύμβουλο, μπορείτε να μου πείτε παρακαλώ πότε προσελήφθη ως ειδικό σύμβουλο και ποια είναι η σχέση εργασίας που έχει με την εταιρεία. Αν μπορείτε να το απαντήσετε τώρα ή θέλετε. Στο επόμενο συμβουλίο, το πρώτο συμβουλίο. Είναι δύσκολο. Τότε δεν το λέτε. Θα απαντήσω εγώ. Χωρίς να εμπλέκομαι με το πρόσωπο, δεν με ενδιαφέρει δηλαδή το πρόσωπο ως πρόσωπο, είμαι και φίλος με τον Κώστα, αλλά δεν έχει καμία σχέση. Θέλω να κάνω αυτή την ερώτηση, ήθελα να μου απαντήσετε και να προχώσω παρακάτω. Δεν είναι δημόσια η συνεδρία. Πρέπει να το ξέρεις ότι καταταγείται και πρόεδρε. Ελληνικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Γιατί είναι δημόσια και λέτε. Λοιπόν, τέλος πάντων κύριε πρόεδρε, για να μην γράφει ο χρόνος σε μένα, να συνεχίσω παρακαλώ παράδειγμα. Γιατί μιλούσαν όλοι εδώ, αλλά δεν είναι κανένας. Λοιπόν, ακούστε. Διαβάζω λοιπόν και με ευθύνη δική μου, αν δεν είναι ή όχι. Ρωτάει ο κύριος Τιμής ο Μιχάλης στο Διοικητικό Συμβούλιο στις 12-12-17 και λέει το εξής, γιατί δεν έχετε κάνει διακοπές νερού σε αυτούς που προφανώς οφείλουν. Και μιλάμε για αυτούς που οφείλουν πολλά λεπτά. Λέει λοιπόν ο Μιχάλης ο Τιμής, πρόεδρε, στο περασμένο του σου εδώ δεν συμφωνήσαμε ότι η Χριστούγεννα Πάσχα 15 Αύγουστο θα σταματάμε τις διακοπές. Είπαμε, έφερε συγκεκριμένες περιπτώσεις και είπαμε ναι. Εάν τώρα ξεκινήσετε την περασμένη εβδομάδα, 12-12 του είναι αυτό, το Συμβούλιο που τα λέει, και τούτη την εβδομάδα σταματήσατε λόγω Χριστουγέννων, θέλουμε 5 χρόνια με την τακτική αυτή να γίνουν οι διακοπές. Δηλαδή και ο επόμενος πρόεδρος, αν ακολουθήσει την τακτική αυτή, δεν θα ολοκληρώσει. Και ακούστε τι απαντά ο πρόεδρος.
του νομικού προσώπου. Πρόεδρος, δεν υπήρχε δική μου απόφαση για να σταματήσουμε. Υπήρχε άνωθεν παρέμβαση. Λέει ο πρόεδρος του νομικού προσώπου, ο οποίος ειδήσουμε παρόδο, ο πρόεδρος του νομικού προσώπου επιλέγεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και με μια ενισχυμένη, αν θέλετε, για να εκφράζει, για να εκφράζει και την οικουμενικότητα του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι μόνο της παράταξης που ανήκει. Και ρωτάει προς τιμή του ο κύριος Θημής και τον άλλο συμβούλο βεβαίως. Ποιου του Δημάρχου ο Δήμαρχος θα κάνει τα κομμάτια του τελίτσες. Και απαντάει ο πρόεδρος, να ακούσετε τι απάντησε ξανά ο πρόεδρος. Με πήρε τηλέφωνο ο Δήμαρχος και Μιχάλης Θημής. Όχι δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή, επειδή, τελίτσες. Πρόεδρος, δεν ξέρω, το συζητάμε τώρα εγώ, εδώ. Εγώ δεν μπορώ να πω τίποτε άλλο. Παπά Χρυσούλα, συμφωνώ με τον Λάκη απόλυτα, με τον Αντωνίου. Μιχάλης Θημής, εδώ είναι δουσού, ο Δήμαρχος να κάνει τα κουμάτια του εκεί πέρα, γιατί έμαθα ότι κάνει και άλλα, δεν θέλω να πω τη λέξη. Να τα κάνει εκεί, τι πάει να πει, είπε ο Δήμαρχος να σταματήσουμε. Για μην συνεχίσω, γιατί νομίζω ότι το, αυτό που ήθελα να δώσω ως μήνυμα το δίνω με αυτά τα λίγα. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν τον κύριο πρόεδρο της ΔΕΙΑ, που μας λέει διάφορα εδώ πέρα και για την πολιτική του τοποθέτηση τα υπόλοιπα. Είναι πρόεδρος ο οποίος δέχεται άνωθεν παρέμβαση, την οποία την αποδέχεται κιόλας. Και αν αυτή είναι μια άνωθεν παρέμβαση, για ποιο λόγο έγινε. Δηλαδή πήρε τηλέφωνο ο Δήμαρχος και είπε να μην κόψουμε το νερό σε συγκεκριμένους ανθρώπους και ποιοι είναι αυτοί. Αντιλαμβάνεστε, όπως σας είπε και κάποιος από το διοικητικό σας συμβούλιο, ότι αν είναι να παίρνετε εντολές άνωθεν, γιατί έτσι λέει από κάτω μια σύμβουλος, λέει παρακάτω, ωραία. Παπά-Χρυσούλα, εάν λοιπόν ο Δήμαρχος θέλει να παρεμβαίνει, να μας πει πριν από κάθε δουσού τι πρέπει να λέμε, αλλιώς να μην ερχόμαστε εδώ πέρα. Κλείστε το λοιπόν αν είναι να λειτουργήσετε έτσι, κύριε πρόεδρε της ΔΕΙΑ, διότι αυτή η λειτουργία δεν τιμά ούτε εσάς ούτε τον Δήμαρχο. Γιατί αν δεν το λέγατε ότι είναι ο Δήμαρχος, θα σας ρωτούσα ποια είναι η άνωθεν παρέμβαση που κάνετε. Και βεβαίως, επειδή δεν έχω χρόνο, γιατί είπα γιατί, έχω να πω πάρα πολλά, πραγματικά πάρα πολλά σε σχέση με τη λειτουργία της επιχείρησης, τα οποία θα τα πούμε στο προσεχές μέλλον. Και επιτρέψτε μου να κάνω και ένα σχόλιο σε σχέση με το προθέσεις του κ. Κοφινά. Κύριε Πρόεδρε, δεν αναφέρθηκε κανείς ποτέ να κάνει, δεν το θυμάμαι κιόλας, να κάνει αντιπολίτευση, κριτική στην αντιπολίτευση ή δεν ψηφίσει τον προπολογισμό. Γιατί ο κ. Κοφινάς αναφέρθηκε προφανώς στα μέλη της αντιπολίτευσης που δεν ψήφισαν τον προπολογισμό. Προφανώς. Λέω λοιπόν ότι η ψήφος στον προϋπολογισμό, επειδή ο κ. Κοφινάς ασχολείται και με τα κομματικά και τα πολιτικά, έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Έφυγε, δεν ξέρω τι είναι εδώ πέρα. Ναι. Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι ιδίου φανερό ότι ο κ. Κοφινάς αναφερόταν σε εμάς. Διότι εμείς καταψηφίσαμε τον προϋπολογισμό. Όταν θα είναι λοιπόν και θα έχω χρόνο το επόμενο συμβούλιο, θα αναφερθώ στις πράξεις και στις μέρες του κ. Κοφινά όταν ήταν μέλος της παράταξης του κ. Γιόνι. Γιατί έχει και αυτός ευθύνη για όλο αυτό το χρέος που άφησε πίσω αυτή η δημοτική αρχή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Παντελιώτη. Κύριε Παντελιώτη, εσείς πρώτα. Καλησπέρα για μένα. Να απαντήσω κάποια ερωτήματα που θέλετε στον κύριο Γεωργίου. Πρώτα απ' όλα για τον καθαρισμό που ξεκινήσαμε στο πολυβητήριο του Τρακίου. Το οικόπεδο που είναι πλέον δικό μας είναι δωρεά που έγινε από τους αδελφούς Χαριλάου Μπεκιάρη προς το Δήμο μας με τον εξής όρο. Όταν θα ξεκινήσουν οι εργασίες από την ξυλία και τα ελαιόδεντρα θα τα λάβουν οι κληρονόμοι τους. Ήταν ο όρος μέσα στο συμβόλαιο όταν το κάνανε δωρεά στο Δήμο. Συνοηθήκαμε τους κληρονόμους όπως και έγινε. Να απαντήσω για το Μουσείο της Περαχώρας. Θα ήθελα να μας πει ο κ. Γεωργίου τι έκανε 2,5 χρόνια. Διότι πριν 10 μέρες συναντήθηκα με το Σύλλογο Φίλων Αρχαιολογικού Μουσείου Περαχώρας, με τον κύριο Παπαδημητρίου,
και τον κύριο Σωτήρη Πρωτόπαπα και αμέσως βάλαμε δικηγόρο για να προχωρήσουμε στην πράξη αναλογισμού την απολωτρίωση των οικοπαίδων για την κυκλοφοριακή σύνδεση. Τι άλλο? Για τον καθαρισμό των ρεμάτων. Θα ήθελα να μας πει ο κύριος Γεωργίου το 2017 αν είχε βάλει χρήματα για τον καθαρισμό των ρεμάτων. Βάλαμε εμείς στην αναμόρφωση 24.800 ευρώ. Άλλο. Εμείς, ως αντιδήμαρχος, συγγνώμη κύριε Γεωργίου, δεν προσβάλλω. Εντάξει, εγώ δεν γνωρίζω και καλά την πολιτική, εσείς την γνωρίζετε καλά, αλλά μάλλον την παραγνωρίζετε. Για τη γραμμή παραλίας που ξεκινήσαμε στο Φλάμπρο, ξεκινήσαμε και στα Στραβά, το οποίο ξέχασα να το αναφέρει ο κύριος Γεωργίου, διότι το έχουμε εντάξει στη χρηματοδότηση του κυρίου Δέδε να σφαντοστρώσουμε και τους δύο δρόμους. Όσο για το παραλιακό μέτωπο, επειδή έχω συζητήσει και με τον κύριο Δόσχορη, δεν έχουμε ξεκινήσει διότι υπάρχει πρόβλημα με την αρχαιολογία. Ευχαριστώ. Της Βουλιαγμένης. Να κάνουμε διάνοιξη της γραμμής παραλίας. Νότια. Αριστερά. Νότια, νότια. Στον κύριο Παπαδημητρίου. Κύριε Παύλο, υπάρχει πρόβλημα με την αρχαιολογία. Εκεί πρέπει να προχωρήσουμε να κάνουμε διάνοιξη τη γραμμή παραλίας. Δυστυχώς όμως ο κύριος Γεωργίου δεν ξεκίνησε κάτι. Εγώ θα το ξεκινήσω. Το υπόσχομαι. Οι ζώνες είναι ελεύθερες. Κύριε Θημή, η ζώνη είναι ελεύθερη. Καλησπέρα σας και εγώ καλά. Πρέπει να πιστεύω κάτι άλλο. Ότι στο πολιτιστήριο υπήρξε και αγορά. Δεν ήταν μόνο η ζωή. Εμείς μιλάμε για το κομμάτι το... μόνο για το άνοιγμα. Μόνο για το άνοιγμα που είπαμε έτσι. Καλησπέρα σας και από μένα. Αναφέρθηκε και ο λογοθέτης, κύριε Πρόεδρε, σχετικά με τη συνεδρία και με ένα συγκεκριμένο γεγονός, πέρα από το πρώτο θέμα που έβαλε, που αν και είμαι έτοιμο να το απαντήσω αυτή τη στιγμή, επειδή θα πλατείνει πολύ η συζήτηση, θα πλατιάσει μάλλον πολύ η συζήτηση, θα τον ενημερώσω στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Εκτός αν έχει κάτι να συγκεντρώσει ο κύριος Δήμαρχος, που είπε από μόνος του. Όσον αφορά το δεύτερο θέμα που έβαλε και ανέφερα τα πρακτικά της συνεδρίασης της ΔΕΙΑ, θα ήθελα να πω τα εξής. Η τοποθέτηση εκείνη την ημέρα εμένα σαν πρόεδρο της ΔΕΙΑ είχε να κάνει με τη συζήτηση που έκανα με τον κύριο Δήμαρχο και είχε να κάνει με την ανθρώπινη πλευρά μέσα σε ημέρες γιορτών να πάει να κάνεις οτιδήποτε να κάνεις ό,τι έχεις αποφασίσει σαν ΔΕΙΑ. Σεβόμενος τις άγιες μέρες που υπήρχαν τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, είπαμε ότι θα το κάνουμε αμέσως μετά το οποίο και το κάνουμε αμέσως μετά. Αν αυτή η συζήτηση που κάναμε με τον κύριο Δήμαρχο, η παρέμβαση ήταν του Δημάρχου. Εγώ δεν το είχα σκεφτεί, δεν το είχα διανοηθεί, και είχαμε προχωρήσει, είχαμε ξεκινήσει να κάνουμε τη διαδικασία. Αν ότι εγώ συμφώνησα με τον Δήμαρχο, θεωρείται ότι είναι παρέμβαση και εμείς, και εγώ δεν τιμώ τα παντελόνια σαν πρόεδρο της ΔΕΙΑ, γιατί κάπως έτσι εκφράζεται, ας νομίζω ότι θέλει ο κ. Λογοθέτης. Και θα ήθελα να υπενθυμίσω κάτι πολύ σημαντικό. Πολλές φορές τοποθετούμαστε και κρίνουμε ανθρώπους όταν έχει προηγηθεί η δική μας τοποθέτηση. Όλοι θα το θυμόσαστε όταν ήταν πρόεδρος ο κ. Βαρελάς στη ΔΕΙΑ και αποφάσισε, και υπήρχε κόντρα μεταξύ του κυρίου Λογοθέτη και του Προέδρου της ΔΕΙΑ και δεν υπήρχε καμία συνεννόηση μεταξύ τους, αποφάσισε να βάλει το τέλος αποχέτευσης στην τρίτη δόση. Ο κ. Λογοθέτης πήρε σβάρνα κανάλια, ραδιόφωνα, απειλούσε θεούς και δαίμονες, έπαιρνε τηλέφωνο στην υπηρεσία και έλεγε στους υπαλλήλους να σταματήσουν να κάνουν τη διαδικασία αυτή, που ήταν δήμαρχος ο κ. Λογοθέτης. Και το λέω, ξέρετε πώς με τρόπο... Πάρτε το λόγο σας πίσω, πάρτε το λόγο σας πίσω. Είναι από υπάλληλο της εταιρείας. Υπάλληλο της εταιρείας. Θα το φέρετε εδώ στο επόμενο συμβούλιο. Ωραία, εντάξει. Ψεύτεστε ή εσείς... Πάρτε το λόγο σας πίσω. Δεν το παίρνω καθόλου. Πάρτε το λόγο σας πίσω. Δεν το παίρνω καθόλου. Δεν το περίμενα. Αν είναι λοιπόν και είναι υπάλληλος να το φέρετε εδώ, γιατί πάνε έξαμε ένα κίνος. Γι' αυτό το λέω σε εσάς. Και το παίρνω πίσω, το ψεύτεστε εσείς. Αν όμως φέρτε τον εδώ τον υπάλληλο να το πει ο ίδιος. Ωραία, ωραία. Αυτός ήταν πρόεδρος της ΔΕΙΑ. Είμαστε
Καταλαβαίνετε. Εσείς τον μόνο. Είπατε όχι μόνο. Όχι μόνο. Όχι μόνο. Υπάρχει. Το ότι είσαστε στα ραδιόφωνα και στα κανάλια και δηλώνετε ενάντια στην απόφαση του Προέδρου της ΔΕΙΑ είναι ψέματα. Είναι καταγεγραμμένο. Θα παρακαλέσω την κυρία Φανίδου να το βγάλει στο επόμενο τέτοιο. Αύριο το πρωί να το βγάλει. Σας παρακαλώ πολύ. Υπάρχει η ραδιοφωνική στο σύζυγό σας, η οποία μπορεί να τη δει οποιοδήποτε. Σας παρακαλώ όμως ανεβάστε. Μα εκείνη τη. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο στο θέμα σας. Θα μιλήσουμε την επόμενη φορά. Κυρία Πρωτοπαπά. Να πω στον κύριο Μουζάκη ότι μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι αποχωρώντας από την αίθουσα την προηγούμενη φορά, όχι μη ψηφίζοντας τον προϋπολογισμό, αλλά μην δεχόμενοι πλέον να συζητήσουμε τον προϋπολογισμό, είδατε τα βιντεοσκοπημένα και κάνατε μια κριτική σήμερα, η οποία όμως δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, σε ό,τι αφορά τον κύριο Κοπινά. Εγώ και τον κύριο Κοπινά πράγματι χαιρέτησα το γεγονός του ότι είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν καταψηφίζω, αλλά οποιαδήποτε στιγμή θα είμαι ανοιχτός και οποιαδήποτε κριτική. Ήθελα να αναφερθώ στον κύριο Δόσχορη, ο οποίος μιλήσε για το ιατρείο της Καραχώρας, για το γεγονός ότι δεν υπάρχει θέρμανση, είπατε. Όντως, το ιατρείο υπήρχε πρόβλημα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, σε ό,τι αφορά με το Λέβητα. Αυτή τη στιγμή ο Λέβητα στο πνευματικό κέντρο λειτουργεί, αλλά σήμερα ήδη κιόλας βλέπουμε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε ό,τι αφορά στην αίθουσα, εκεί αίθουσα, στον χώρο υποδοχής που κάθονται οι άνθρωποι που περιμένουν τον γιατρό. Και να το λύσουμε το θέμα. Λέμε διαφορετικό πράγμα. Το πνευματικό κέντρο. Το πνευματικό κέντρο λειτουργεί, ο Λέβητας, κανονικά. Κανονικά. Ναι. Στο ιατρείο δεν λειτουργεί. Από 2014 και μετά δεν λειτουργεί. Στο ιατρείο, το ιατρείο υπήρχε κάποιο πρόβλημα με το Λέβητα. Από 2014 εδώ είχε ξεχωριστό Λέβητα. Ναι, είχαμε δύο ξεχωριστό Λέβητα. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια υπήρχε πρόβλημα με το Λέβητα το συγκεκριμένο. Κάθε χρόνο όμως γινόταν συντήρηση και ανώτατο. Το 2014 δεν λειτουργούσε, συνάδελφε. Δεν λειτουργούσε. Υπήρχε θέμα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, αλλά προσπαθούμε να λύσουμε το πρόβλημα αυτό τοποθετώντας κάποια σχόλια, θα δούμε πώς θα το δρομολογήσουμε. Σε ό,τι αφορά, επειδή ο φίλος μου, ο Θανάσης, μίλησε για την διάδοση του διαφέντης και επειδή μαζί το είχαμε δείξει το θέμα του αγαπητέ Θανάση. Και συναγωνιστής. Ναι. Θέλω κάτι να το θυμίσω και να το πω. Όταν είχαμε εντάξει το 17 το θέμα της διάβρωσης του Κορινθιακού, το είχαμε εντάξει με ένα ποσό της τάξης των 1.000 ευρώ, που όπως γνωρίζετε η περιφέρεια δεν το ενέκρινε, όπως δεν εγκρίνει τα ποσά που είναι της τάξης των 1.000 ευρώ κλπ. Τη στιγμή που δεν υπήρχε μελέτη και τη στιγμή που δεν υπήρχε κοστολόγηση, πόσο δηλαδή θα έφτανε το έργο. Γνωρίζει, συνάδελφε, ότι η τεχνική υπηρεσία δεν είχε πολιτικό μηχανικό και αν δεν θυμάμαι, μάλλον που να ασχολείται λιμενολόγο συγκεκριμένα, που να μπορέσει να εκπονήσει τη μελέτη αυτή. Οπότε θα έπρεπε να δοθεί κάπου έξω. Έγινε προσπάθεια από την τεχνική υπηρεσία, αλλά από ό,τι θυμάμαι, και εδώ είναι και ο Δήμαρχος που μπορεί να μας τα πει καλύτερα αυτά, η περιφέρεια δεν ενέκρινε χωριστή μελέτη για τη Βουλιαγμένη, ούτε χωριστή μελέτη για το Σχήνο. Και μάλιστα η περιφέρεια, μας το είπε μάλιστα και ο κύριος Δέδες που είχε έρθει, ότι ήδη δρομολογεί περιφέρεια μελέτη για τη διάβρωση του Κορινθιακού, για όλες τις ακτές του Κορινθιακού, οπότε μέσα εκεί να βάλει και τη Βουλιαγμένη και εκεί μάλιστα να βάλουμε και το Σχήνο. Όταν κάναμε προσπάθεια για να βάλουμε το Σχήνο, να γίνει μια μελέτη, ειδική μηχανική μελέτη, λοιπόν, μηχανική μελέτη, δεν δέχτηκε η περιφέρεια να κάνει, όχι, έτσι ακριβώς είναι,
Και μάλιστα να σας πω γιατί. Γιατί αυτά τα κουβεντιάσαμε και με τον κύριο Δέντρο που είχε έρθει. Όχι, είμαι εντός θέματος και αύριο το πρωί έλα να πάμε κάτω στο γραφείο του κυρίου Μακρύ στην τεχνική υπηρεσία. Αν δεν γνωρίζω κάτι, έχω το βάρος να πω δεν το γνωρίζω. Μπορεί να φτιαχτεί πολύ εύκολα. Η περιφέρεια έχει εκπονήσει μελέτη για τη διάβρωση του κορυφιακού και προσπαθούμε να εντάξουμε μέσα εκεί και την Βουλιαγμένη, όπως ακριβώς και το σχήμα. Και μάλιστα. Ήδη ξεκινήσει η περιφέρεια. Επειδή ακριβώς εκεί εμπλέκεται και η αρχαιολογική υπηρεσία, όπως ανάφερε, το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά. Αυτό θα είχε ήδη μπει. Είναι εύκολο, θα σας πω. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Ρεθανάστη, δύο χρόνια θα μπορούσε να έχει μπει. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Δεν χρειάζεται να μας πείτε, θα το φτιάξουμε εμείς. Θα το φτιάξουμε εμείς, κύριε Γεωργίου. Έχουμε τον τρόπο να το φτιάξουμε χωρίς μελέτη. Ξέρεις κάτι, συνάδελφε, με πονάει όταν πράγματα τα οποία. Κοίταξε, με πονάει όταν πράγματα για τα οποία έχουμε αγωνιστεί από κοινού μαζί τρία χρόνια. Έρχεσαι τώρα σήμερα. Τι έκανε τρία χρόνια, κύριε Κοντοπαπά, τι έκανε τρία χρόνια. Θέλω να μου πείτε, έκανε δυόμιση χρόνια. Ο κύριος Γεωργίου, τι έκανε δυόμιση χρόνια. Αυτό δεν κάναμε αγώνα, ρε Θανάση, μαζί για τα επόμενα. Συγγνώμη, πρόεδρε, έχω το λόγο. Λοιπόν, προσπαθήσαμε τις ιδιοκτήτες με την παρουσία του ίδιου του Δημάρχου να δούμε και να βρούμε άκρη σε ό,τι αφορά με τις ιδιοκτήτες. Υπήρχε πρόβλημα με ένα συγκεκριμένο ιδιοκτήτη και πλέον τώρα έχουμε δρομολογήσει να λυθεί το θέμα. Θα λυθεί και για το Μουσείο της Περαχώρας. Μετά από πέντε χρόνια. Doctor, ¿qué cañes?
Καλά είσαι. Σταμάτα.